Κύριε Δήμαρχε, η αποκατάσταση του ορυχείου της Βεγόρας τι σημαίνει για το Αμίντλιο και γενικά για την περιοχή? Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο Αμιντέο, για την περιοχή του Δήμου Αμιντέο και όχι μόνο για την Δυτική Μακεδονία. Μέσα από το σχέδιο δίκαιας αναπτυξιακής μετάβασης από το ΕΙΔΑΜ εγκρίθηκε η πρόσκληση μόνο προς τον Δήμο Αμιντέο για αυτό το εμβληματικό έργο των 30 εκατομμυρίων 400.000 ευρώ. Τι αφορά λοιπόν αυτό το έργο? Αφορά την αποκατάσταση αυτού του χώρου που βλέπετε, που βλέπετε την ασχήμια αυτού του χώρου και αν θέλετε το πρόβλημα που γεννάται για τη γύρω περιοχή. Τι θα κάνουμε λοιπόν εμείς μέσα από αυτό το έργο? Θα αποκαταστήσουμε όλη αυτή την περιοχή, θα αναβαθμίσουμε το περιβάλλον της περιοχής, θα γίνουν δεντροφυτές. Πέρα από αυτό όμως θα δημιουργηθεί ένας αμπελώνας μοναδικός περίπου 1.000 στρεμμάτων, ο οποίος μέσα από ένα φορέα διαχείρισης θα αποδοθεί στην κοινωνία και θα δημιουργήσει μόνιμο εισόδημα για νέους αγρότες που θα μπορούν να μείνουν στην περιοχή. Πόση έκταση θα είναι αυτός ο αμπελώνας και πώς θα γίνει η διαχείριση αυτή? Θα δώσετε εκτάσεις στον καθένα? Θα είναι σε συνεταιριστικές μερίδες? Θα είναι ομάδα αγροτών? Θα συσταθεί ένας φορέας διαχείρισης και θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο η διαχείριση αυτού των αμπελών των 1.000 στρεμμάτων. Η άποψή μας ότι πρέπει να είναι σε τμήματα των 10 στρεμμάτων, ούτως ώστε να δημιουργεί ένα ικανοποιητικό εισόδημα για τον κάθε νέο ενδιαφερόμενο. Και βέβαια θα αποκαταστήσουμε νέους ανθρώπους, ανθρώπους της περιοχής, ανθρώπους των όμορων δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι βέβαια έχουν και διάθεση να ασχοληθούν με την αμπελουργία. Γιατί ο τόπος μας είναι το αμπελοτόπι της Βορείου Ελλάδος, το αμπελοτόπι της Δυτικής Μακεδονίας. Και με την ευκαιρία οριμάζεται και άλλα έργα τέτοια στην περιοχή, στην περιοχή του Δήμου σας. Πολύ σημαντικά έργα εξελίσσονται. Σύντομα πιστεύω ότι θα έχουμε θετικά νέα για το μεγάλο έργο της ίδρυυσης των οικισμών δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αμιντέου από τα επιφανειακά ύδατα από την περικοπή στα Ασπρόγια, ένα έργο πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θεωρούμε ότι θα λύσει... Αυτό ήταν η ταμιευτήρα που ήταν να κάνουν... Κύριε Τρενταφυλλίδη, στην αρχή δεν ήταν να γίνει ο ταμιευτήρας. Η δική μου άποψη είναι ότι δεν πρέπει να γίνει η απόλυψη μόνο τα επιφανειακά, πρέπει να γίνει και ταμιευτήρας. Πράγματι, ο κύριος Κασαπίδης τότε ως διοίκηση υπέβαλε έτοιμα για μια μελέτη και το ταμιευτήρα. Η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί και ταμιευτήρας. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο έργο πολύ σημαντικό για την περιοχή, γιατί πρέπει επιτέλους να λύσουμε και το πρόβλημα και της ίδρυσης, αλλά και των αρδευόμενων εκτάσεων. Γιατί στη Φαρέτρα μας έχουμε και τις δύο μελέτες για τα δύο αρδευτικά στις δύο λεκάνες, Ζάζαρης Χιλιαδίτιδας και Βεγορίτιδας. Είναι μελέτες 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Έχουν κατευθεί από την προηγούμενη διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, όμως είναι ακόμα σε επίπεδο τεχνικού δεοτήου. Εμείς ζητούμε λοιπόν ως φορέας διαχείρισης αυτών των μελετών να γίνει ξανά ο Δήμος Αμιντέου, γιατί διαχειρίζεται η περιφέρεια, ούτως ώστε να τρέξουμε αυτές τις μελέτες και μέσα από αυτές τις μελέτες, μετά την ορίμαση των μελετών, να γίνει ένα έργο το οποίο θα είναι πάνω από 90% εκατομμύρια. Αυτά τα έργα θα είναι πάλι έτσι μέσα στο πρόγραμμα του ΣΔΑΜ? Όχι μόνο από το ΣΔΑΜ και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχουν πόροι και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από το ΕΣΠΑ. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Κύριε Τρενταφυλλίδη, πρέπει να γνωρίζετε την άποψή μου. Δεν θέλουμε να είμαστε απλοί διαχειριστές αυτής της διοικητικής περίοδου, αυτής της δημοτικής περίοδου. Μπορεί να τα καταφέρουμε άριστα, καλά ή μέτρια στην διαχείριση καθημερινότητας, που και αυτή είναι η βασική μας υποχρέωση. Όμως πιστέψτε με ότι για μας το στοίχημα είναι να γίνουν νέες επενδύσεις, καινοτόμες επενδύσεις με δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας καλά αμοιβόμενων. Αυτό είναι το στίχημα αυτής της δημοτικής αρχής. Διότι το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής είναι το δημογραφικό, κύριε Τρενταφυλλίδη. Εάν δεν το λύσουμε αυτό, θα τελειώσει η περιοχή μας. Και πρέπει να γίνουν τέτοιου τύπου επενδύσεις, ώστε να θελήσουν να επιστρέψουν οι νέοι. Και για να επιστρέψουν οι νέοι, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα επιστρέψουν. Ευχαριστούμε.